Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα σας. Γεια σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη. Λοιπόν, θερμά συλληπιτήρια για τον θάνατο του καθηγητή, του κυρίου Γραμματικάκη. Και βεβαίως να μπούμε στο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με την, όχι μόνο με την ενέργεια, την ακρίβεια στην ενέργεια ουσιαστικά, αλλά και τα αμφιλεγόμενα, τα περί της ενέργειας που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει, και συγκεκριμένα η ΡΑΕ, παλιά ΡΑΕ δηλαδή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από 1η-1η-24, με τα περιβόητα τιμολόγια, καινούργια τιμολόγια στο ρεύμα, που έχουν χρωματισμό πράσινο, που έχουν πορτοκαλί και έχουν και μπλε, νομίζω. Αυτή η όλη κατάσταση η οποία θα δημιουργηθεί στην πορεία θα φέρει ακόμα σε μεγαλύτερη σύγχυση τους καταναλωτές, γιατί δεν θα ξέρουν τι να επιλέξουν. Γιατί θα υπάρχουν τα τιμολόγια που έχουν να κάνουν με μπλε, δηλαδή σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θα είναι τα πράσινα, δηλαδή κειμενόμενα τιμολόγια που θα καλείται ο καταναλωτής να επιλέξει, δηλαδή θα είναι μειχτά τιμολόγια, και το πορτοκαλί, δηλαδή προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης, και τα οποία θα μπορούν να ανταλλάζεις μέσα και στο μήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσει ο καταναλωτής. Εδώ δεν το έχουμε εμείς καλά-καλά κατανοήσει, δεν το έχουμε εμείς καλά-καλά καταλάβει πώς θα εφαρμοστεί και τι τελικά θα πληρώνει ο καταναλωτής στο λογαριασμό του. Το σίγουρο είναι ένα, κυρία Δουλγεράκη, ότι ακόμη και σήμερα, παρόλο στις επιδοτήσεις του κράτους, με τη νέα τιμολογιακή πολιτική των εταιριών, ο κόσμος πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα. 60% παραπάνω πληρώνει σε σύγκριση με τις τιμές πριν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτά είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και θα απασχολήσουν και τον κόσμο. Τι εννοείτε, μισό λεπτό, τι εννοείτε πριν από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι το ένα ερώτημα. Γιατί νομίζω ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά ως ΙΚΑ έχετε πει ότι μα δεν έφυγε ποτέ η ρήτρα αναπροσαρμογής, απλά αλλιώς τη βαφτίσαμε. Και βέβαια, επειδή κάνατε την αναφορά στο μπλε, το πράσινο και ποιο άλλο χρώμα είπαμε, για να μην μπερδευτούμε, και το πορτοκαλί, συν ένα ακόμα που εγώ δεν ξέρω, εάν εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω και θα μου πείτε, θα μου δώσετε δύο πληροφορίες παραπάνω για να αρχίσω να εντάσσουμε σιγά σιγά σε αυτή την πληροφορία και να καταλαβαίνω αυτή την πληροφορία. Πείτε μου, αν εγώ δεν επιλέξω να μπω σε κανένα χρώμα, τι θα κάνω τότε, τι θα γίνει? Θα υποχρεωτικά θα ενταχθείτε στο κειμενόμενο, δηλαδή αυτοδίκαια ο πάροχος θα σας εντάξει σε ένα τιμολόγιο κειμενόμενο, και όχι σταθερό, γιατί το σταθερό θα είναι ακριβότερο. Το κειμενόμενο θα πηγαίνει ανάλογα με την τιμή χοντρικής. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, με ρωτήσατε τι εννοείται πριν από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα σας εξηγήσω. Το τιμολόγιο της ΔΕΗ είχε 10,78 χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Σήμερα που συζητάμε, τέτοια τιμολόγια δεν υπάρχουν. Και το τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι στα 16,5 ευρώ. 16,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Δηλαδή πήρε μία αύξηση περίπου 60%. Και γι' αυτό είπα, δεν υπολογίζω τη ρήτρα αναπροσαρμογής, γιατί η ρήτρα αναπροσαρμογής έφερε λογαριασμούς με αύξηση της τάξεως του 800%. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα και οι εταιρείες παροχής ενέργειας που έχουν κατά κάποιο τρόπο χαμηλότερο τιμολόγιο, και αυτές η τιμή τους είναι στα 0,12 λεπτά, 0,13 λεπτά την κιλοβατόρα. Και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, κυρία Δουλγεράκη, έχουν να κάνουν με το ότι μάθανε ότι αγαπιόμαστε και πλακώσαν οι πάντες. Δηλαδή, έχουμε 2-20 εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αγοράζουν από την ΔΕΔΙΕ το ρεύμα,
και το πουλάνε ανάλογα ο καθένας με την τιμή που θέλει, γιατί εκείνοι οι οποίοι παράγουν ενέργεια είναι συγκεκριμένες εταιρείες, 4 εταιρείες. Δεν είναι όλες οι εταιρείες που παράγουν ενέργεια, αλλά θεωρούμε λοιπόν ότι όντως συμβαίνει κάτι που αποδίδει σε έσοδα τις εταιρείες, ενώ εν αντιθέση, αν δείτε με τους παρόχους τηλεφωνίας, τρεις εταιρείες είναι όλες. Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Λιγουρίτη, το εξής. Μιλάτε για σταθερά τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια κλπ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους λογαριασμούς από 1η-1η-2024 και το πώς θα υπολογίζονται. Μου μιλάτε για τα κειμενόμενα και μου λέτε, αν κράτησα σωστά, ότι τα πράσινα θα είναι κειμενόμενα με ανακοίνωση της τιμής, δεν ξέρω κάθε πότε, αλλά δεν άκουσα να μου λέτε ενδεχόμενα για την κατανάλωση του ρεύματος. Δεν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο που να με πηγαίνει ανάλογα με την κατανάλωση του ρεύματος να πληρώνω? Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε έχουν να κάνουν και με τους έξυπνους υποτίθεται μετρητές, οι οποίοι θα πρέπει να αλλαχθούν, και μόνο το 2% έχει αλλαχθεί σε όλη την επικράτεια. Άρα έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο αγκάθι, διότι πάλι θα υπάρχουν από την πλευρά του ΔΔΕ οι εργολάβοι που θα κάνουν τις επιμετρήσεις, ενώ αυτοί που έχουν τα ηλεκτρονικά ρολόγια θα παίρνετε η καταμέτρηση μέσα από το σύστημα, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί υπάλληλος να πάρει την ένδειξη του ρολογιού. Είναι ζητήματα που απασχολούν και μας απασχολούν, διότι δεν είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε ενώ σαν πολιτεία, σαν ΔΔΕ, σαν ΡΑΕ, όλες αυτές τις ανάγκες των νέων τιμολογίων μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, και πάμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα που θα φέρει μεγαλύτερη σύγχυση στους καταναλωτές, αλλά και περισσότερο φούσκωμα στους λογαριασμούς. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα τοπία, τα συζητάνε μεν, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα δούμε έτσι όπως τα συζητάνε. Γι' αυτό εμείς αναγκαστήκαμε να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου σαν ΓΕΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, τουλάχιστον να πληροφορηθεί ο κόσμος όσο μπορεί να πληροφορηθεί, γιατί θα έχουμε κλάματα από 1η-1η-2024. Θα έρχεται ο λογαριασμός στο σπίτι ή στην επιχείρηση και πάλι θα συζητάμε για το κράτος που λέει θα επιδοτώ, πόσο θα επιδοτώ, πού θα επιδοτώ, ποιους θα επιδοτώ και πάει λέγοντας. Τα χρώματα των τιμολογίων θα έχουν να κάνουν άλλα με το σπίτι και άλλα με την επιχείρηση, άλλα ενδεχόμενα με το νυχτερινό ρεύμα? Πέραν από αυτό που αναφέραμε, δεν έχει υπάρχει κάτι καινούριο, δηλαδή πέραν από το μπλε, το πράσινο, το πορτοκαλί, δεν υπάρχει κάτι άλλο χρώμα που θα ξεχωρίζει, αν θα περιλαμβάνει το νυχτερινό, αν θα είναι κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί υπάρχουν και αυτές οι κατηγορίες των συμπολιτών μας που έχουν το κοινωνικό τιμολόγιο, που είναι οι πολύτεχνοι, έχουν άλλο τιμολόγιο. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτά τα τρία χρώματα θα υπάρχουν και εκεί θα εντάσσονται κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας, είτε έχουν γάμα 1 τιμολόγιο, είτε έχουν γάμα 2 ή γάμα 3, όλα τα τιμολόγια. Κύριε Λιγουρίτη, θεωρείτε ότι για να περάσουμε σε αυτή την περίοδο με τα τιμολόγια τα χρωματιστά, θα πρέπει ούτως ή άλλως να έχουμε τους έξυπνους μετρητές για να μην γίνονται λάθη? Ουσιαστικά αυτό προβλέπετε. Αλλά σας είπα και πάλι, οι έξυπνοι μετρητές καλύπτουν το 2% του συνόλου της ανάγκης, που είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, το τι θα γίνει και πώς θα γίνει, δεν μπορούμε εμείς, γιατί συζητώντας με την νομική ομάδα του ΙΝΚΑ σχετικά με το τι δελτίο τύπου θα βγάλουμε και πώς θα κατανοήσει ο κόσμος αυτά, συζητήσαμε και είπαμε δεν μπορείτε εμείς να κατευθύνουμε τον κόσμο και να πούμε επέλεξε το μπλε τιμολόγιο με σταθερή τιμή, ας είναι ακριβότερο, ή επέλεξε το άλλο τιμολόγιο, το πράσινο, το οποίο είναι κειμενόμενο.
και άμα ανέβει η χοντρική τιμή και άμα κατέβει η χοντρική τιμή, τι γίνεται. Ή επέλεξε το τρίτο, το πορτοκαλί. Δηλαδή τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης, τα οποία μπορούν να κυμαίνονται και μέσα στην ίδια μέρα. Άρα μου μιλάτε για χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο θα παίζεται σε καθημερινή βάση. Δηλαδή θα είμαστε, θα έπρεπε, κυρία Δουλγεράκη, ξέρετε ποιο είναι το επικίνδυνο. Ότι θα πρέπει ο καταναλωτής και κυρίως ο επαγγελματίας που έχει μεγάλες καταναλώσεις κάθε μέρα να μπαίνει στο σύστημα και να βλέπει τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Μα έλεος, είναι δυνατόν κάθε μέρα ο καταναλωτής, είτε λέγεται επαγγελματίας, είτε λέγεται οικιακός καταναλωτής, να μπαίνει μέσα στο σύστημα για να βλέπει πού είναι η τιμή της κιλοβατόρας και να πατάει και να λέει εγώ θέλω αυτή την τιμή σήμερα ή να πατάει εγώ θέλω αυτή την τιμή το αύριο και πάει λέγοντας. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα που συμβαίνουν στον χώρο της ενέργειας. Μάλιστα. Και είναι αδιανόητα. Για δώστε μας. Δεν δίνεται ο καταναλωτής, ο πολίτης, ο οποιοσδήποτε να καλύψει μέσα από το σύστημα, όπως λέει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, μπέστε λέει στο ή καταναλωτής για να δείτε ποιες είναι οι τιμές στα προϊόντα. Έχει, ξέρετε, πολλούς οι οποίοι μπαίνουν στο ή καταναλωτής για να δούνε πόσο έχει το λάδι, πόσο έχει το βούτυρο, πόσο έχει το γάλα. Τι πράγματα είναι αυτά? Πού βρισκόμαστε? Δεν φτάνει που έχουμε γίνει πάλι των τραπεζών με τα e-banking? Τι άλλο πρέπει να γίνει? Κάθε μέρα πρέπει να εξετάζουμε το ρεύμα, το λογαριασμό του ρεύματος, το λογαριασμό της τράπεζας, το λογαριασμό του δανείου, το λογαριασμό του τηλεφώνου, το λογαριασμό του νερού. Μα σας είπα στην αρχή ότι εδώ θα πάμε και σε εκείνο το άλλο το μαύρο το τιμολόγιο που έχει να κάνει με την τσέπη μας και το τι έχει να πληρώνει και το τι δεν έχει να πληρώνει σε τέτοιο χρώμα. Όπως και σήμερα ισχύει. Έχετε την καλοσύνη για τον κόσμο που μας ακούει. Μπλε τιμολόγιο τι σημαίνει από 1η-1η-2024? Αυτό είναι σίγουρο ότι έτσι θα προχωρήσουμε? Θα βγαίνει μία τιμή. Να πάρουμε τη ΔΕΗ. Θα βγάζει η ΔΕΗ μία τιμή. Κάντε μου το προσωπικό και πες μου. Εσύ, κυρία Δουλγεράκη, στο σπίτι σου, πείτε μου. Αυτό θα σας πω. Ξεκινάει λοιπόν από 1η-1η και έρχεται η ΔΕΗ που είναι ο πάροχος ή η ένερση. Ή οποιοσδήποτε άλλος πάροχος. Μην αναφέρετε τα ονόματά τους. Εγώ ανέφερα, όχι ένα και δύο και τρία, τέλος πάντων. Είναι πολύ. Ένας πάροχος, ναι. Ένας πάροχος λοιπόν. Και σου λέει, θέλει σταθερό τιμολόγιο, η τιμή της κιλοβατόρας είναι 0,18 λεπτά. Θέλει κειμενόμενο. Το 0,18 λεπτά σημαίνει ότι όσο κρατάει, μισό λεπτό, η κιλοβατόρα σημαίνει ότι όσο κρατάει η σύμβαση που θα έχω εγώ με τον οποιοδήποτε πάροχο, άσχετα με το αν υπάρξουν αυξήσεις ή μειώσεις, εγώ θα είμαι καρφωμένη στο 0,18. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει σταθερό τιμολόγιο. Ναι. Για ένα χρόνο, θα ισχύσει για ένα χρόνο η σύμβαση που θα υπογράφει ο καταναλωτής με τον πάροχο, όχι περισσότερα, εκτός και έχει επιλογή ο πάροχος να το κάνει 2 χρόνια. Είναι στη δυνητική του ευχέρεια. Ναι. Αλλά για ένα χρόνο υποχρεωτικά, όταν θα σου δίνει σταθερή τιμή, αυτή θα είναι για ένα χρόνο. Ακόμα και αν. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι, είναι πολύ κρίσιμο αυτό που με ρωτάνε. Ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξουν επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, αν είναι αυξημένη η τιμή, αυτές δεν θα ισχύουν στο σταθερό τιμολόγιο? Καμία σχέση τα τιμολόγια με την επιδότηση της κυβέρνησης. Ναι. Να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν έχει καμία σχέση πόσο και πού θα επιδοτεί και πότε θα επιδοτεί η κυβέρνηση το λογαριασμό ρεύματος. Εδώ μιλάμε για μία σύμβαση μεταξύ 2 μερών. Ωραία. Λοιπόν. Παρόχου και του καταναλωτή. Ωραία. Είτε είναι οικιακός είτε είναι επαγγελματίας. Δηλαδή θα πηγαίνει στην προσφορά και ζήτηση. Mm-hmm. Πάμε στο κειμενόμενο που είναι το πράσινο. Το πράσινο. Το κειμενόμενο θα είναι χαμηλότερο από την τιμή τη σταθερή και εκεί λοιπόν ανάλογα με τη χοντρική τιμή της κιλοβατόρας θα επιλέγει ο καταναλωτής μετά από υπόδειξη υποτίθεται του παρόχου τι θα διαλέξει. Δηλαδή πάει στο κειμενόμενο, γιατί τη μία μέρα μπορεί να είναι 0,18 κιλοβατόρα, την άλλη μέρα να είναι 0,10, την άλλη να είναι 0,25, την άλλη μπορεί να είναι 0,50. Αυτό σημαίνει κειμενόμενο. Ανάλογα με το πώς πάει η τιμή στη χονδρεμπορική της κιλοβατόρας. Όπως πάει το χρηματιστήριο.
καταρχάς έχουμε ενταχθεί στο ενεργειακό χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Άντε τώρα εγώ να ξέρω κάθε μέρα το χρηματιστήριο της ενέργειας στην κιλοβατόρα. Αυτό που είπατε πριν από λίγο. Άντε τώρα εγώ να ξέρω κάθε μέρα πόσο πάει και πόσο θα του έρθει του αλουνού, φαντάζομαι ανάλογα με το κέρδος που θέλει να βγάλει ο κάθε πάροχος, στο πώς θα κινούνται. Κυρία Τουργεράκη, είναι σαν την παροιμία που λέει πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Κουρεύεται το αυγό, δεν κουρεύεται το αυγό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν άκρη εν κατακλείδη δεν πρόκειται να βρουν οι καταναλωτές. Ναι. Θα είναι έρμεο της κάθε εταιρείας παρόχου που θα του λέει τα δικά της και όπως υπόσχονταν παλαιότερα ή ακόμα και σήμερα θέλετε να έρθετε σε εμάς. Έχει καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Πώς έχει καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής? Αφού εκεί που πουλούσε το ρεύμα 0,04 την κιλοβατόρα, τώρα το πουλάς 0,12 την κιλοβατόρα. Και το πορτοκαλί? Και το πορτοκαλί θα είναι αυτό το οποίο θα διαμορφώνει την τιμή κάθε μέρα. Τι εννοείται κάθε μέρα? Τι εννοούμε κάθε μέρα? Θα διαμορφώνεται η τιμή με βάση την τιμή χοντρικής αγοράς, δηλαδή πόσο θα αγοράζει ο πάροχος. Θα αγοράζει μία τιμή. Δεν είναι το ίδιο με το πράσινο, άμα είναι έτσι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το ένα θα αυξομειώνεται, σας είπα, μία και φορά. Το μπλε θα αυξομειώνεται μία φορά. Από την 1η-1η του 24. Ναι, είναι άπαξ όσο διαρκεί η σύμβασή σου. Από 1η-1η-24 μέχρι 31-12-24 θα έχει σταθερή τιμή. Ναι. Αυτό είναι το μπλε. Ναι. Πιο ακριβό, αλλά σταθερή τιμή. Το άλλο θα είναι κειμενόμενο. Θα αλλάζει στο μήνα. Το πορτοκαλί. Το πράσινο, πώς να πω, το πράσινο. Θα μπερδέψω και τα χρώματα κι εγώ. Και το τρίτο θα είναι το πορτοκαλί. Μισό λεπτό. Δηλαδή στο πράσινο κάθε μήνα θα μπορώ... Ναι. Ακριβώς. Θα μπορείς να... Γι' αυτό λέμε κειμενόμενο. Θα μπορώ να επιλέξω εγώ. Ακριβώς. Ναι. Θα μπορείς να επιλέξεις εσύ τι πρόγραμμα θα ακολουθήσεις. Τι εννοείται τι πρόγραμμα θα ακολουθήσω? Εννοώ αν το πρόγραμμα που έχεις βάλει, το κειμενόμενο, μπορεί να το αλλάζεις από μήνα σε μήνα. Μάλιστα. Ό,τι καταλαβαίνετε εσείς, άλλο τόσο καταλαβαίνουμε και εμείς. Ωραία. Και το πορτοκαλί που σας έχω διακόψει πάρα πολλές φορές? Και το πορτοκαλί αυτό το οποίο θα αλλάζει κάθε μέρα, λέμε. Μάλιστα. Δηλαδή θα πηγαίνει με βάση ακριβώς το χρηματιστήριο. Ανάλογα με την τιμή του χρηματιστηρίου. Μάλιστα. Η ΡΑΕ πάντως από τη δική της την πλευρά και όπως σημειώνετε και εσείς στο δελτίο τύπου, λέει ότι πήγε σε αυτή την επιλογή γιατί θέλει να κάνει ευκολότερη την κατανόηση των τιμολογίων. Άρα είναι όχι δικό μου το θέμα που δεν το καταλαβαίνω. Μόλις το καταλάβω θα είναι ευκολότερα τα πράγματα για μένα. Ναι, αυτό να καταλάβω εγώ. Να καταλάβετε ότι η αδυναμία της ΡΑΕ να βάλει μια σειρά τα εκτεκτενόμενα της ενέργειας δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση. Εγώ συμπερασματικά αυτό βγάζω. Μάλιστα. Έρχονται πραγματικά μέρες που δεν ξέρω τι χρώμα θα έχει η δική μας η διάθεση και η δική μας η τσέπη. Αυτό. Τίποτα άλλο δεν λέω. Θα πω εγώ τι χρώμα θα έχει. Μαύρο. Ναι. Λοιπόν. Μαύρο, το είπαμε. Λοιπόν, κύριε Λιχουρίτη, για αυτές τις πρώτες τις πληροφορίες και διευκρινήσεις, αλήθεια σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα εκεί να τα ξαναπούμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και περισσότερες διευκρινήσεις, έχοντας καταλάβει κατά τη ΡΑΕ τι σημαίνει, γιατί αυτό περιμένει από εμάς, ότι θα κατανοήσουμε πλήρως αυτή την πολιτική με τα χρωματιστά τιμολόγια. Σας ευχαριστώ. Εντάξτε, πάρα πολύ. Κυρία Δουμπιαράκη, εμείς θα περιμέναμε πριν βγάλει τις οποιασδήποτε ανακοινώσεις η ΡΑΕ να έχει καλέσει τις οργανώσεις καταναλωτών όπως έκαναν στο παρελθόν και συζητούσαμε κάποια θέματα. Και μετά, αφού συζητήσουμε στη δημόσια διαβούλευση, τότε να έρθει και να πει θα εφαρμόσω αυτή την πρακτική. Καλά. Τώρα. Το πράσινο μπλε πορτοκαλί δεν είναι υπέρ του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.